μετάλλου αφορμή, τόπου γέννησης. Αυτές οι λέξεις εκφράζουν με τον καλύτερο τρόπο το πώς δημιουργήθηκαν τα λιμενάρια, το δεύτερο σε πληθυσμό μέρος της Θάσου μετά το λιμένα. Πίσω μας βλέπουμε το κτίριο με το προσωνύμιο Παλάτι Λιμεναρίων. Είναι το κτίριο που έκτισε στα 1904 ο γερμανός επιχειρηματίας Friedrich Speidel ως κτίριο διοίκησης της μεταλλευτικής εταιρείας που εγκατέστησε στην περιοχή μας. Η εταιρεία αυτή ήταν και η αιτία στο να κατεβούν ο πληθυσμός του χωριού Κάστρο, από το οποίο αντλούν την καταγωγή οι περισσότεροι κάτοικοι των Λιμεναρίων. Αυτοί οι κάτοικοι μαζί με τους πρόσφυγες που ήρθαν μετά τη μικρασιατική καταστροφή αποτελούν και το σημερινό πληθυσμό της περιοχής των Λιμεναρίων. Τα λιμενάρια αντέχουν στον ανταγωνισμό, διαθέτουν ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, οι πλάζες είναι πεντακάθαρες, τα καταστήματα που υπάρχουν προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες, τα εστιατόρια, οι ταβέρνες, οι οποίες είναι γνωστές όχι μόνο στο νησί αλλά και στην περιοχή της ευρύτερης Μακεδονίας. Πιστεύουμε ότι υπάρχει το καλό, αλλά πάντα υπάρχει και το καλύτερο. Έχουμε ξανάρθει στα λιμενάρια. Εκτός από την καλή φιλοξενία των κατοίκων, έχει πάρα πολύ ωραία μέρη να γυρίσετε να δείτε. Οι τιμές είναι πάρα πολύ καλές και όχι μόνο οι τιμές, αλλά και τα φαγητά, τα εστιατόρια. Να έρθετε οπωσδήποτε στα λιμενάρια. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ πιστεύω ότι θα ήθελαν όλοι να απολαμβάνουν αυτό που απολαμβάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Ένα φιλόξενο περιβάλλον, πολύ καθαρό φαγητό, μια όμορφη παραλία. Εύχομαι όλοι να μπορούν να κάνουν και να απολαύσουν αυτό το πράγμα. Δεν θα μπορούσαμε να έρθουμε στη Θάσο και να μην δοκιμάσουμε το παραδοσιακό λιόκαυτο. Τι ακριβώς είναι, κύριε Παναγιώτη, το λιόκαυτο? Καταρχάς, λιόκαυτο μπορεί να είναι και το χταπόδι, μπορεί να είναι ο κολλιός, μπορεί να είναι το σκουμπρί ή το σαφρίδι. Ως συνήθως είναι ο κολλιός και το σκουμπρί. Το σχίζουμε στη μέση, το οποίο ονομάζεται γούνα. Εφόσον το αφήσουμε στο λάδι για κάποιες ώρες, το ξεπλένουμε, το λαδώνουμε, το βάζουμε ρίγανη. Και μετά το στεγνώνουμε στον ήλιο για λίγες ώρες, όχι πολλές. Γιατί το κάνουμε? Στεγνώνει και θέλει 2-3 λεπτά ψήσιμο πάνω στη σχάρα. Έχει την αλμύρα του, επειδή το έχουμε αφήσει κάποιες ώρες στο αλάτι. Και είναι ο ζουμεζές βασικά, για τσίπουρο και ούζο.